Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και να τον δούμε και να τον ακούσουμε τον κύριο Μπαλάσκα. Ναι, είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Μπαλάσκα, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Παπαδά, και όσο καλημέρα θα μπορούσαμε να την πούμε σήμερα. Πώς είναι ο συνάδελφός σας, κύριε Μπαλάσκα? Ευτυχώς είναι επιπόλαια τα τραύματα, έτσι όπως δείχνουν, αλλά εξετάζεται τώρα από γιατρούς χειρούργους από το 401 και ευελπιστούμε από τα τραύματα να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ήδη συγκλίνουν σε δυνάμεις και άλλοι συνάδελφοι πηγαίνουν για το 401 να μπορέσουν να συνδράμουν. Ο εκρηκτικός μηχανισμός δεν ήταν μεγάλης ισχύος. Ένα κουτί ήταν, πήραν τηλέφωνο. Ο εκφωνητής της άμεσης δράσης έστειλε το πλησιέστερο περιπολικό που ήταν του αστυνομικού τμήματος των Εξαρχείων, η περιπολία, η εποχούμενη περιπολία. Και τη στιγμή που ο συνάδελφος έφτασε εκεί, εκείνη τη στιγμή μετακίνησε ο νεοχώρος από ό,τι έχουμε με την πρώτη πληροφόρηση, όσο ασφαλής μπορεί να είναι, το κουτί, και εκείνο εκείνη τη στιγμή έσκασε. Δεν γνωρίζουμε αν έσκασε διότι ήταν η ώρα του να σκάσει, δεν γνωρίζουμε αν είναι ένα με τη μετακίνηση. Σωστά. Δεν γνωρίζουμε αν έφτασε με τη μετακίνηση, άμα ήταν ένας μηχανισμός ο οποίος... Πάντως είναι ελαφρά τραυματισμένος ο συνάδελφός σας, όπως και ο νεοκόρος επίσης. Και ο νεοκόρος επίσης. Έχει μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό ο νεοκόρος στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο ο συνάδελφός σας. Ναι, βέβαια, ναι, έχω... Εκείνο το οποίο κάνει εντύπωση είναι ότι δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Ναι. Ναι, δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα και είναι καραμπίνα πλέον ότι εκεί πέρα θα είχαμε νεκρό άνθρωπο. Δεν υπήρχε περίπτωση, διότι και το σημείο είναι πολύ ζύγναστο και ο ιερός ναός εκείνη τη στιγμή ρουγεί, άγιες ημέρες, άνθρωποι περνάνε. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια καραμπινάτη δολοφονική επίθεση. Από τη στιγμή που έσκασε ανέτεια και από τη στιγμή που από κανένα μέσο, από ό,τι ενημερωθήκαμε, από την έρευνα που έχουμε κάνει από τώρα μέχρι τώρα σαν αστυνομία, δεν υπήρξε κανένα τηλέφωνο. Ούτε μικρό μέσο, ούτε μεγάλο ΜΜΕ, ούτε πουθενά.